Καλησπέρα σε όλους. Και πέρυσι ήμουν εδώ, από εκεί, εκεί. Και είχε την ίδια συμμετοχή, το ίδιο μεγάλη. Οπότε να ευχαριστήσω που ήρθατε, είναι Κυριακή, θα μπορούσατε να κάνετε άλλα πράγματα, αλλά σημαίνει ότι έχετε πολλά και ωραία ενδιαφέροντα για το μέλλον. Να ευχαριστήσω πρωτίστως τον δάσκαλό μας και δάσκαλό μου, τον κύριο Λαδόπουλο, για όλο αυτό που κάνει κάθε χρόνο για όλους εμάς, για σας. Για αυτό που λέγεται Ελλάδα, αγορά εργασίας, επιχειρήσεις κτλ. Και βέβαια να ευχαριστήσω και εγώ τους χορηγούς, γιατί χωρίς όλες αυτές τις εταιρείες και τη συμμετοχή τους, πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν όπως γίνονται με την ποιότητα που γίνονται αυτές τις τρεις μέρες. Είμαι η Πέγκη Βελιώτου, δουλεύω στην KPMG και είμαι recruiter, headhunter, επιλογέας τελεχών, όπως θέλετε πείτε το. Το headhunter απλώς είναι λιγάκι κάπως. Εγώ με μία ομάδα 10 ανθρώπων, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα είναι να επιλέγουμε επαγγελματίες για εταιρείες πελάτες μας και να στελεχώνουμε εταιρείες, μηχανικούς, οικονομικούς, γιατρούς, βιολόγους και ό,τι άλλο θέλετε. Βέβαια, η KPMG σαν εταιρεία παγκοσμίως, ίσως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, ειδικά αν έχετε οικονομικά πτυχία, το core business παγκοσμίως είναι το audit και το φορολογικό. Όσοι έχετε τελειώσει το πρώτο πτυχίο οικονομικά, λίγοι. Και εμείς θέλουμε πολλούς στην εταιρεία. Κάθε χρόνο προσλαμβάνουμε, όπως όλες οι Big Four, όπως η Price, όπως η Ernst & Young, η KPMG και η Deloitte. Άρα, όλα τα στελέχη τα οποία τελειώνουν μια οικονομική σχολή σε εμάς έχουν πεδίο δόξας λαμπρό. Όμως δεν θέλω να μιλήσω για την KPMG. Ένα πολύ μικρό βίντεο θα δείξω για μας. Και ύστερα οι ομιλητές μας είναι το πάνελ μας, τους οποίους και θα προλογίσω ευθύς αμέσως. Και θα μιλήσουμε μετά τις παρουσιάσεις τους για πολλά και ωραία θέματα, όπως ορίσετε εσείς με τις ερωτήσεις σας. Να δείξουμε το μικρό βίντεο. In a place where we're committed to finding outstanding people from all over the world. Where we help them develop to their highest potential. A place where both professional and personal life matter. And where we love to excel and meet new challenges at work and in the community. A place where we work with everyone from individuals to top global companies and brands in industry, infrastructure, communications and entertainment, retail and financial services. We work in a place where we offer a range of services. And where our experience and knowledge helps to develop their business, because that's how we develop our business. We work all around the world, and we do it responsibly. We work in a place where there are always new and exciting opportunities. Where the brightest and the best can flourish. We work in an amazing place, shaped by amazing people. We work at KPMG. Όμως για να φτάσουμε να πάρουμε ένα συγχαρητήριο γράμμα και να μας πούν συγχαρητήρια, περάστε για συνέντευξη, θα πρέπει να ακούσουμε νομίζω πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά τους τρεις συναδέλφους που είναι στο πάνελ. Θα ξεκινήσω από την Ελένη τη Σδούγκα, το είπα καλά, Σδούγκα. Είναι όπως βλέπετε το πάνελ δεξιά. Η Ελένη είναι διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού στη MetLife.
Όποιος δεν ξέρει την MetLife, θα πάει σπίτι, θα κοιτάξει στο Google, θα μάθει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια ποια είναι αυτή η εταιρεία. Είναι εξαιρετικά μεγάλη, εξαιρετική σημαντική στον ασφαλιστικό τομέα. Η Ελένη είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, άρα μπορεί κάποιοι από εσάς να περάσετε συνέντευξη από την Ελένη. Και θα μας μιλήσει σήμερα για το πώς καταρτίζουμε ένα πραγματικά πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα. Και πιστέψτε με, αυτό είναι η αρχή. Και επειδή βλέπω πάρα πολλά κάθε μέρα, πάνω από 50, 60, 100 βιογραφικά κάθε μέρα, επιτρέψτε μου να σας πω μόνο το 10% αυτών είναι όπως πρέπει φτιαγμένο, δομημένο και παρουσιάζει τους εαυτούς του ο κόσμος όσο επαγγελματικά πρέπει. Η Ελένη έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θράκης, στο πρώτο της πτυχίο, Διοίκηση Επιχειρήσεων, και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ανθρώπινο Δυναμικό από το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Δεύτερη θα μας μιλήσει η δεύτερη κυρία του πάνελ, που είναι η Έθελ Αγγελάτου. Είμαι σίγουρη ότι είστε όλοι στο LinkedIn, οπότε την Έθελ κάπου την έχετε συναντήσει. Επίσης είχε και ένα workshop, νομίζω, χθες. Η Έθελ ασχολείται με το LinkedIn ως trainer και consultant στο LinkedIn. Είναι η δεύτερη δουλειά που θα κάνουμε, λοιπόν. Αφού χτίσουμε πολύ σωστά στο χαρτί και στο computer το βιογραφικό μας, θα πρέπει να το περάσουμε στα social media, αφού πρώτα το φτιάξουμε στο χαρτί σωστά. Η Έθελ θα μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι. Εκπαιδεύει καθημερινά πάρα πολύ κόσμο, είναι coach σε πάρα πολύ κόσμο για επαγγελματικό προσανατολισμό. Και οι δύο κυρίες εθελοντικά κάνουν, νομίζω, πάρα πολύ καλά και πετυχημένα αυτή τη δουλειά, οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα ακούσουμε εδώ πέρα πώς μπορούμε πάρα πολύ πετυχημένα να προμοτάρουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μας για να πάμε στο επόμενό μας βήμα. Και τέλος, αφού τα κάνουμε όλα αυτά όπως πρέπει, να σημειώσουμε ότι η Έθελ έχει τελειώσει σε πρώτο πτυχίο τον Τυρί και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τον Cardiff στο Human Resources Management. Ο τρίτος στην παρέα είναι ο Νίκος Παπαναστασόπουλος. Το είπα σωστά, γιατί είναι δύσκολο και μεγάλο το επίθετο. Ο Νίκος, λοιπόν, αφού έχουμε κάνει όλα τα άλλα σωστά, θα μας καλέσει για συνέντευξη στην εταιρεία του, την International Life, επίσης ασφαλιστικό τομέα. Οι ασφαλιστικές, να ξέρετε, όσον αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον, και το λέω ως recruiter, έχουν πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τις συντάξεις έτσι πολύ απλά. Οπότε νομίζω ότι τις ασφαλιστικές πρέπει να τις προσέχουμε ιδιαιτέρως, προσλαμβάνουν κόσμο και θα προσλαμβάνουν στο μέλλον. Ο Νίκος κάνει αυτή τη δουλειά, λοιπόν, για την εταιρεία του, είναι υπεύθυνος προσλήψεων και πριν από αυτό έχει δουλέψει και σε τμήμα πωλήσεων, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό συνδυασμό. Ο Νίκος θα μας μιλήσει για τη διαδικασία της συνέντευξης. Οπότε, εφόσον έχουμε πουλήσει σωστά τον εαυτό μας μέσω του LinkedIn, μέσω του βιογραφικού, ερχόμαστε να δούμε και τον recruiter από κοντά, τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Και αυτό είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο για να προχωρήσουμε πιθανά σε μια πρόσληψη. Ο Νίκος έχει δουλέψει εθελοντικά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα Special Olympics, πάρα πολύ σημαντικό, το θεωρώ αυτό, και στα Job Pairs. Οπότε έχει κάνει coaching σε πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Έχει το πρώτο πτυχίο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, στην οργάνωση και διοίκηση, και έχει από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ανθρωπίνους πόρους. Να καλωσορίσω και να φωνάξω πρώτη την Ελένη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Λαδόπουλο για αυτή την ευκαιρία, όπως επίσης και το σκαρικό αυτό πάνελ. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα βιογραφικά. Θα θέλω να δείτε τους εαυτούς σας σαν συγγραφείς, που όχι απλά γράφετε ένα βιβλίο, αλλά γράφετε μία νουβέλα. Και αυτή η νουβέλα θέλουμε να πουληθεί σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να κάνουμε ένα quiz. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε τον Usain Bolt. Τον γνωρίζετε? Για όσους, λοιπόν, δεν τον γνωρίζουν, είναι ένας από τους κορυφαίους πρίντερ των τελευταίων χρόνων, που πρόσφατα στους Ολυμπιακούς Αγώνες κέρδισε και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Γνωρίζετε το χρόνο? Όχι, υποθέτω. Λοιπόν, ο Usain, λοιπόν, κατάφερε να κερδίσει το Ολυμπιακό μετάλλιο κάνοντας ένα χρόνο περίπου 9... Μ' ακούτε? Ωραία. 9 δευτερόλεπτα και 63 δέκατο του δευτερολέπτου.
όταν το ίδιο παγκόσμιο ρεκόρ κατέχει ο ίδιος με 9 δευτερόλεπτα και 58 δέκατα του δευτερολέπτου. Εμείς οι άνθρωποι που δουλεύουμε στο HR είμαστε λίγο πιο γρήγοροι από το Usain και πρόσφατα κάποια έρευνα έδειξε ότι δαπανούμε για κάθε βιογραφικό περίπου στα... Όπα. Συγγνώμη. Περίπου στα 9 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτι που φαίνεται απλό δεν είναι τόσο απλό. Άρα θα πρέπει να είναι και πιστευτό. Θα δούμε λοιπόν κάποια βασικά σημεία. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο στόχος ενός βιογραφικού είναι να κερδίσουν μία θέση. Λάθος. Ο στόχος του βιογραφικού είναι να κερδίσουν μία συνέντευξη. Προχωρώντας, πολλοί όσοι φτάνουν στο επίπεδο της συνέντευξης, πιστεύουν ότι έτσι κέρδισα και τη θέση. Θα πω και αυτό πάλι λάθος. Γιατί ο στόχος μίας συνέντευξης είναι να σας φέρει κοντά με το recruiter και να δει στο πρόσωπό σας έναν άνθρωπο τον οποίο θα μπορεί αύριο να οραματιστεί στην εταιρεία του. Οι αρχαίοι λέγανε «ούκ εν το πολλό το εφ». Όταν είμαστε φοιτητές, το βιογραφικό μας δεν πρέπει να ξεπερνάει τη μία σελίδα. Εάν το κάνετε, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσετε το σεβασμό αυτού που θα δει το βιογραφικό σας. Περισσότερο θα επικοινωνήσετε ότι αδυνατείτε να είστε περιεκτικοί και συγκεκριμένοι. Δεύτερο tip. Πολλές εταιρείες, και μάλιστα από τις εταιρείες που μπορεί να στέλνετε ήδη τα βιογραφικά σας, έχουν αυτοματοποιημένα συστήματα εξέβρεσης υπαλλήλων. Είναι τα applicant tracking system. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλά από αυτά τα συστήματα δεν συνεργάζονται με έτσι πρωτοποριακά, να πω, γραμματοσειρές ή ακόμη και μορφοποιήσεις. Καλό είναι λοιπόν, όταν στείνετε το βιογραφικό σας, μπορεί να σας φαίνεται απλό, αλλά να χρησιμοποιείτε κλασικές γραμματοσειρές, όπως τα Times New Roman, όπως τα Arial, και παραδοσιακού μεγέθους, 10 ή 12. Τώρα, αναφορικά με τη φωτογραφία. Δεν θα σας πω αν θα πρέπει να στείλετε ή όχι φωτογραφία, γιατί πολλές εταιρείες μάλιστα και το ζητάνε. Θα πω όμως ότι η φωτογραφία η οποία θα επισυνάψετε στο βιογραφικό σας θα πρέπει να είναι επαγγελματική. Και όχι μία φωτογραφία από τα μπουζούκια που βρήκα χθες με τους φίλους μου ή από τον καφέ που είπα προχθές με τον άλλο φίλο μου. Μία κακή φωτογραφία μπορεί να καταδικάσει στο κάδο ανακύκλωσης ένα καλό βιογραφικό. Γιατί πολύ απλά, εμείς οι άνθρωποι που βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλά βιογραφικά, είμαστε οπτικοί. Μη μας λέτε ποιος είναι ο στόχος σας και ποιοι είναι οι φιλοδοξίες σας. Πείτε μας ποιοι είστε εσείς οι ίδιοι. Βλέπω πάρα πολλές φορές βιογραφικά και κυρίως φοιτητών που βάζουν μία αντικειμενική παράγραφο και δηλώνουν ότι θέλουν μία θέση junior finance analyst. Κάποιοι μάλιστα προχωράνε και ένα βήμα παραπάνω και λένε ότι φιλοδοξούν να γίνουν και οικονομικοί διευθυντές. Δεν θέλουμε να προσλάβουμε κάποιον στην εταιρεία μας που στόχος του ή φιλοδοξία του είναι να γίνει κάτι που δεν είναι σήμερα. Θέλουμε να προσλάβουμε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται, που εμπιστευόμαστε και πουλάει τον εαυτό του, παρότι δεν έχει 20 χρόνια εμπειρίας. Γιατί πολύ απλά, διαβάζοντας το δικό σας βιογραφικό, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχετε τα 20 χρόνια εμπειρία. Μπορούμε όμως σε ένα βιογραφικό να αφουγκραστούμε και να αντιληφθούμε το πάθος αυτό του ανθρώπου και ότι πραγματικά θέλει να δουλέψει σε εμάς. Όταν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο σημείο, κάνω τον παραλληλισμό με ένα παράδειγμα από τις προσωπικές μας σχέσεις. Είμαστε έξω με μία παρέα, μία Παρασκευή βράδυ,
και γνωρίζουμε έτσι έναν ενδιαφέρον τύπο. Τι θα σκεφτόσταν λοιπόν αν αυτός ο τύπος σας έλεγε, ξέρεις, είμαι πολύ καλός στις σχέσεις. Για να μην σου πω ότι είμαι και φανταστικός κιόλας. Δεν ακούγεται καλά, ε. Αν αυτός σας άνθρωπος σας έλεγε, ξέρεις, μου αρέσει καθημερινά να έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους και να μαθαίνω για αυτούς. Είμαι σίγουρη ότι ένα τέτοιο είδος ανθρώπου θα θέλατε να το γνωρίσετε περισσότερο και να αντιληφθείτε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί απλά το βασικό του προσόν είναι ότι θέλει να συσχετίζεται και να κάνει επαφές με ανθρώπους. Αξιολοποιήστε τις βασικές κατηγορίες που μπορούν να υπάρχουν σε ένα βιογραφικό για να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά σας. Ποιες είναι αυτές οι βασικές κατηγορίες? Πρώτα απ' όλα, στοιχεία επικοινωνίας, πάνω-πάνω στο βιογραφικό μας. Η εκπαίδευση. Είστε φοιτητές. Κατά πάσα πιθανότητα, πολλοί από εσάς δεν έχετε κάποια εργασιακή εμπειρία. Η εκπαίδευση, λοιπόν. Η εμπειρία. Και θα βάζα και μία τέταρτη κατηγορία που λέγεται επιπλέον πληροφορίες. Και θα επέλεγα την κατηγορία επιπλέον πληροφορίες και όχι προσόντα, γιατί απλούστατα σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε περισσότερα χαρακτηριστικά σε εκείνο το κομμάτι που δεν ταιριάζει, που δεν θα μπορούσε να ταιριάζει σε οποιασδήποτε άλλες κατηγορίες. Άλλες ενότητες στο βιογραφικό. Θα μπορούσε να είναι τα διπλώματα. Θα μπορούσε να είναι εθελοντική εργασία. Θα μπορούσε να είναι, αν έχετε κάποιες δημοσιεύσεις. Είναι σημαντικά σημεία στο βιογραφικό. Αλλά οι τέσσερις βασικές κατηγορίες είναι αυτές ακριβώς που σας είπα. Τα στοιχεία επικοινωνίας, η εμπειρία, η εκπαίδευση και οι επιπλέον πληροφορίες. Πέντε. Έχω άλλα 15, έτσι, για να ξέρετε. Δημιουργήστε ένα βιογραφικό, ένα master βιογραφικό. Τι είναι αυτό? Είναι το σκονάκι σας. Φτιάξτε ένα βιογραφικό, το οποίο εκεί να βάζετε τα πάντα. Ό,τι έχετε κάνει, όποτε το έχετε κάνει. Κάθε φορά, λοιπόν, που καλείστε να κάνετε μία αίτηση για μία θέση, πολύ απλά ανατρέχετε στο σκονάκι σας και χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση. Όταν κάνετε μία αίτηση για μία θέση ή υποτροφία, αυτό που λέω πάντα είναι ότι δείτε την εμπειρία σας από τα μάτια του εργοδότη, με δύο ζευγάρια μάτια μάλλον. Τα μάτια του εργοδότη και τα μάτια τα δικά σας. Και τι εννοώ με αυτό? Μελετήστε τις αγγελίες, πολύ προσεκτικά τις αγγελίες, για τις οποίες θέλετε να κάνετε αίτηση. Για παράδειγμα, σε μία αγγελία αναφέρει ότι βασικό χαρακτηριστικό είναι τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Ανατρέξτε λοιπόν στη μνήμη σας και στο παρελθόν πού μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος από εσάς να έχει δουλέψει εθελοντικά και να έχει παρέχει υπηρεσίες όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό σημείο το οποίο επιδεικνύει ότι έχετε αυτό το χαρακτηριστικό. Άρα λοιπόν θα είναι σημαντικό να το αναφέρετε στο βιογραφικό σας. Αν τώρα πάλι θέλετε να δείτε την εμπειρία από τα μάτια τα δικά σας, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τι πραγματικά θα θέλετε να κάνετε. Μπορεί να έχετε χαρακτηριστικά και προσόντα, τα οποία ακόμη να μην έχετε τη δυνατότητα να τα αναπτύξετε. Αποτελούν όμως τα βασικά σημεία που χρειάζεται να κάνετε accelerate ή να βελτιώσετε στο μέλλον. Σε κάθε τι που γράφετε στο βιογραφικό σας και σε κάθε περιγραφή και bullet point, όπως λέμε, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας μία βασική ερώτηση. Πόσο συχνά, πόσο, πόσα, νούμερα, αναφέρετε νούμερα, ποσοστά, ποσά, όταν αναφέρεστε στα κατορθώματά σας και στα αποτελέσματά σας.
Ένα λάθος που είναι αρκετά εύκολο να γίνει και ίσως δεν το σκέφτεστε καθόλου, είναι ότι όταν αναφέρεστε, όταν αύριο μεθαύριο μπορεί να έχετε κάποια εργασιακή εμπειρία και αναφέρεστε για δουλειές τις οποίες δεν είστε πλέον, είναι καλό να χρησιμοποιείτε αόριστο χρόνο και εναισθητικό για την εργασία στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή. Όπως σας είπα και πριν, το βιογραφικό σας δεν πρέπει να ξεπερνάει τη μία σελίδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σαφείς και περιεκτικοί. Αντί λοιπόν να γράψουμε, παραδείγματος χάρη, υπεύθυνος για την οργάνωση εταιρικών συνεδρίων, μπορούμε να γράψουμε οργάνωση εταιρικών συνεδρίων. Ό,τι μπορούμε να περιγράψουμε με μία λέξη, δεν χρειάζεται να το πούμε με πέντε. Είμαστε στα μισά. Θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς το σημείο έχει να κάνει, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, one size fits all. Πολλοί από εσάς φτιάχνετε ένα βιογραφικό και πιστεύετε ότι είναι ένα βιογραφικό το οποίο μπορείτε να το στείλετε σε όλους τους εργοδότες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το βιογραφικό που φτιάχνετε και κοπιάρετε, είναι το λεγόμενο copy-paste σε όλους τους εργοδότες, συνήθως καταλήγει στον κάδο ανακύκλωσης. Όταν κάνετε την αίτηση για τη θέση, ο κάθε εργοδότης θέλει να δει το δικό του βιογραφικό. Το βιογραφικό που έχετε χτίσει για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί πολύ απλά θέλει να δει πώς και γιατί ταιριάζεται στη θέση την οποία έχει αναρτήσει. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιογραφικού. Αν επιλέξετε να βάλετε ημερομηνίες στο βιογραφικό σας και ιδιαίτερα για το κομμάτι είτε της εκπαίδευσης είτε της εμπειρίας, αποφασίστε πώς θα τις παρουσιάσετε. Θα είναι σε μήνες, θα είναι σε εξάμηνα, θα είναι σε χρόνο. Ό,τι και αν αποφασίσετε, να το παρουσιάσετε με τον ίδιο, να έχει το βιογραφικό σας ακριβώς την ίδια μορφή. Και φτάνω σε ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα που λέγεται συστάσεις. Κάποιοι όταν στέλνουν το βιογραφικό τους επισυνάπτουν και μία σειρά από συστάσεις. Ή γράφουν στο βιογραφικό τους συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν. Πολύ ωραία. Αν ρωτήσετε έναν HR θα σας πει ότι το κομμάτι των συστάσεων το χρησιμοποιεί κυρίως σε μία μικρή λίστα υποψηφίων και κυρίως λίστα υποψηφίων που φτάνουν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Είναι λίγο πριν την πρόσληψη. Το να επισυνάψει κανείς συστάσεις είναι σαν να παίρνει τη μαμά του στο πρώτο ραντεβού. Πρώτα γνωρίζετε το ζευγάρι και μετά οι γονείς. Είναι περιττό σε ένα βιογραφικό να υπάρχει μια τεράστια λίστα συστάσεων. Δεν προσθέτει τίποτα σε εσάς. Εκείνο που μπορείτε να κάνετε είναι ενδεχομένως όταν πλέον φτάσετε στο σημείο της συνέντευξης, να έχετε μαζί σας κάποια κόπη από τις συστάσεις αυτές και αν ο recruiter σας τη ζητήσει, να τα παραδώσετε. Και ένα μικρό μυστικό. Εάν έρθουν σε επαφή με κάποιες από τις συστάσεις σας οι recruiter, πολύ πιθανόν να είστε ο επόμενος υπάλληλος αυτής της εταιρείας. Πείτε μας τα κατορθώματά σας και όχι τις αρμοδιότητες. Έχω βάλει δύο παραδείγματα. Έχω λοιπόν έναν ταμεία που είναι υπεύθυνος και για τις βάρδιες και γράφει στο βιογραφικό του. Ότι δούλεψε λοιπόν σε μία εταιρεία 2 χρόνια, ότι ήταν υπεύθυνος για τα μετρητά, ότι άνοιγε και έκλεινε καθημερινά το κατάστημα και ότι εξυπηρετούσε πελάτες. Αντί για αυτό, εγώ το προσάρμοσα λίγο και έγραψα αυτό. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο,
που το πρώτο κομμάτι αναφέρει συγκεκριμένα ότι καθημερινά, μάλλον σε εβδομαδιαία φάση, διαχειρίζονταν ένα μπάτζετ 10.000 ευρώ, ότι άνοιγε και έκλεινε το μαγαζί on time, στην ώρα του, και έμενε μέχρι και να φύγει ο τελευταίος πελάτης. Εξυπηρετούσε καθημερινά περίπου 50 πελάτες και χωρίς να υπάρχει κάποιο παράπονο στα 2-8 αυτά χρόνια που ήταν στην εταιρεία. Βλέπετε τη διαφορά? Το δεύτερο δεν μας λέει περισσότερο πράγματα από το πρώτο? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, διαβάζοντας το δεύτερο παράδειγμα, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο θετικό, επικοινωνιακό, ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε και ότι είναι προσεγγίσιμος? Το βλέπετε? Μάλλον δεν το βλέπετε, μόνο εγώ το βλέπω. Όχι. Πολλοί αναφέρουν χαρακτηριστικά, αποφεύγουν μάλλον να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά κάτω από τις εμπειρίες. Και απλά αναφέρουν ότι διαθέτουν τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν προσδίδει τίποτα σε εσάς και στο recruiter. Είναι σημαντικό να δείξετε ότι κατέχετε αυτό το χαρακτηριστικό στην εμπειρία σας. Χωρίς απαραίτητα να βάζετε στην ενότητα προσόντα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Θέλουμε να δούμε πού έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε. Οποιοδήποτε εδώ μέσα μπορεί να πει ότι είναι επικοινωνιακός. Πρέπει να το αποδείξει. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όταν γράφουν ένα βιογραφικό, θα πρέπει να βάλουν μέσα, όπως λέω εγώ πιο απλά, τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Όλοι έχουμε υπάρξει, και πάλι θα χρησιμοποιήσω έτσι ένα απλό παράδειγμα, όλοι έχουμε υπάρξει ένα πρώτο ραντεβού με έναν τύπο, ο οποίος μιλάει ακατάπαυστα. Την ώρα λοιπόν που αυτός μιλάει, εμείς από την άλλη πλευρά σκεφτόμαστε πότε να την κάνουμε. Αντίστοιχα, μπορεί να έχουμε υπάρξει πάλι σε ένα ραντεβού, στο οποίο ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε μας έχει αφήσει έτσι ένα μυστηριακό και φεύγοντας, έχουμε την αίσθηση ότι αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον ξαναδούμε. Κάτι αντίστοιχο, παιδιά, συμβαίνει και με το βιογραφικό. Αν θέλουμε να υπάρξει το δεύτερο ραντεβού, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η συνέντευξη, θα πρέπει να αφήσετε κάτι για αυτόν που το διαβάζει, κάτι του να θέλει να ξαναδιαβάσει και να σας δει από κοντά. Όσα περισσότερα πράγματα βάζετε στο βιογραφικό σας, τόσο μειώνετε την αξία του προϊόντος σας. Το προϊόν είστε εσείς. Γιατί πολύ απλά σίγουρα θα αναφέρετε κάτι που μπορεί να μην αρέσει, να είναι περιττό και ίσως να είναι και άσχημο. Αν πάλι αναφέρετε πολύ λιγότερα πράγματα, ίσως πάλι χάσετε κάτι από το προϊόν σας από εσάς, γιατί απλά δεν δώσετε τα σημαντικά. Η λύση, πείτε τόσα ώστε να αφήσετε στον άλλον την ανάγκη, να δημιουργήσετε στον άλλον την ανάγκη να θέλει να σας δει. Θα έχετε ακούσει ενδεχομένως από τους δασκάλους σας ή από άλλους επιμελητές ότι συνήθως οι άνθρωποι θυμούνται πάντα αυτό που ακούνε στην αρχή και αυτό που ακούνε στο τέλος. Γι' αυτό λέμε κιόλας η πρώτη ή η τελευταία εντύπωση, ποτέ η μεσαία. Κάτι αντίστοιχο είναι και με το βιογραφικό. Βάλτε πρώτα μπροστά τα πράγματα που σας ξεχωρίζουν. Το δεύτερο σημαντικό ίσως προς το τέλος και όλα τα υπόλοιπα κάπου στο ενδιάμεσο. Μην υπερβάλλετε στο στυλ. Μην χρησιμοποιείτε πάνω από δύο φόντς, δύο γραμματοσειρές. Τα κεφαλαία δεν είναι ωραία στο βιογραφικό. Μην υπογραμμίζετε πολύ τις λέξεις σας. Και αν θέλετε να τονίσετε κάτι, ίσως να το κάνετε bold. Συνήθως αυτό θα μπορούσε να είναι η θέση η οποία είχατε ή το μεταπτυχιακό το οποίο πήρατε. Βλέπετε εδώ κάτι λάθος?
Και όντως, υπάρχει λάθος. Μπορεί να σας φαίνεται και αυτό αστείο, αλλά καθημερινά βλέπουμε πάρα πολλά βιογραφικά που έχουν απίστευτα ορθογραφικά λάθη. Αυτό, ξέρετε, τι δείχνει. Δείχνει προχειρότητα. Και σίγουρα, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα βιογραφικά δεν θα τα διαβάσει. Ίσως δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει και γραμματική. Άρα, μεγάλη προσοχή στα ορθογραφικά λάθη. Πώς μπορείτε να τα αποφύγετε? Πέρα από εσάς, δώστε σε τρεις ανθρώπους δικούς σας να διαβάσουν το βιογραφικό σας. Ένα φρέσκο μάτι μπορεί να πιάσει ένα λάθος, εμένα τουλάχιστον μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ένα λάθος το οποίο εγώ δεν μπορώ να το δω. Γιατί διαβάζω, το μάτι συνηθίζει και πλέον δεν το βλέπει. Αξιολογήστε το βιογραφικό σας συχνά. Δεν φτιάχνουμε ένα βιογραφικό, το βάζουμε στο συρτάρι και όταν θελήσουμε να κάνουμε μια αίτηση, το βγάζουμε. Κάθε τρίμηνο, εξάμενο, πιάστε το στα χέρια σας, κάντε διαφοροποίησεις. Μπορεί να θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να μην σας αρέσει. Βλέπετε το βιογραφικό σας συχνά. Αξιολογήστε το. Εάν δεν αρέσει σε εσάς, δεν θα αρέσει και σε κανέναν άλλο. Μην πιστέψετε τίποτα από αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής, χωρίς να αναρωτηθείτε το γιατί και να συμφωνήσετε με αυτό. Τι θέλω να πω? Μαθαίνετε να ακούτε απόψεις. Μαθαίνετε να ακούτε τους άλλους. Αν μπροστά σας βρεθούν τρεις άνθρωποι και σας πούνε ότι αυτό που έχετε μπροστά σας είναι αυτοκίνητο, δοκιμάστε να το οδηγήσετε. Αν οι απόψεις είναι αντεφατικές, τότε στηριχτείτε στη δική σας άποψη. Και κλείνοντας, θέλω να σας δώσω μία έτσι προσωπική συμβουλή. Όταν εμένα προσωπικά, σαν Ελένη, κάποιος μου δίνει μία συμβουλή, πάντα σκέφτομαι γιατί. Σκέφτομαι γιατί αυτό που μου λέει είναι μία καλή συμβουλή. Αν οι εξηγήσεις που μου δίνει είναι όντως καλές, τότε την ακολουθούν. Υπάρχουν όμως φορές που κάποιες από τις συμβουλές που μπορεί να σας δώσει κάποιος να μην εφαρμόζονται σε εσάς ή να εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιου άλλου. Να έχετε, παιδιά, κριτική σκέψη. Πάντα να ρωτάτε γιατί. Εάν οι απαντήσεις τους δεν σας ικανοποιούν, απλά ακολουθήστε το ένστικτό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή θέλω να προλογίσω τη συνάδελφο, την Έθελ, πριν σας είπα για τα στοιχεία που βάζουμε στην αρχή του βιογραφικού μας. Ένα καινούριο τρέντ, γιατί ο παλιός είναι ωραίος, αλλά και ο καινούριος είναι καλός. Πλέον στα βιογραφικά, στα στοιχεία επαφής, ένα πολύ σημαντικό σημείο, όπως θα μας πει και η Έθελ, είναι να βάλετε το URL του LinkedIn. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη. Έτσι, ένα-δύο πραγματάκια. Πρώτον, μπορεί όλα αυτά που ακούσατε, ίσως να τα έχετε ξανακούσει και πάλι ίσως λάθος θα τα κάνουμε. Οπότε αυτές οι συμβουλές, με λίγο διαφορετικό νόημα, εμείς τις κάνουμε σε ανθρώπους από 2 χρόνια εμπειρία μέχρι 22 και με λίγο διαφορετική ίσως ποιότητα στα λεγόμενα προφανώς. Άρα αυτό που ήθελα να κρατήσω από αυτά που είπε η Ελένη είναι το μία σελίδα. Προσπαθήστε το μία σελίδα. Το δεύτερο και πάρα πολύ συχνό είναι όχι λάθη. Κάνουμε λάθη, ορθογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη, πολλά λάθη. Το τρίτο είναι να επαναξιολογούμε, το θεωρώ πολύ σημαντικό, το βιογραφικό μας κάθε τρίμηνο, εξάμηνο, γιατί σίγουρα θα βρούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πράγματα. Και 2-3 πραγματάκια λίγο από τη δική μου εμπειρία με τα βιογραφικά. Ένα, όποιος έχει Europass, βιογραφικό αύριο θα πάει να το αλλάξει. Μη μου στέλνετε όλοι Europass βιογραφικά. Δεν μπορώ άλλο. Ο καθένας έχει τη δική του ταυτότητα, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Θα γράψετε το δικό σας προσωπικό βιογραφικό. Μπορείτε, είμαι σίγουρη. Το δεύτερο είναι, όπου στέλνετε βιογραφικό και θα στείλετε πολλά στη ζωή σας, θα κρατάτε το βιογραφικό που έχετε στείλει μαζί με την αγγελία στο αρχείο σας
ημερομηνία κτλ. Να ξέρετε που έχετε στείλει το βιογραφικό σας, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και το τρίτο, και επίσης πολύ σημαντικό είναι, θα βάζετε βαθμούς στα πτυχία σας, στο λύκειό σας, οπουδήποτε, όταν υπάρχει λόγος. Δεν θα μου βάζετε βαθμούς 16 απολυτήριο, ούτε 6,5 πτυχίο. Εντάξει. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Νομίζω θα χρειαστεί να τα πούμε και να τα ξαναπούμε. Έτσι. Η Έθελ μαζί μας τώρα, LinkedIn. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω φυσικά το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας. Τα είπαμε και χθες για όσους είναι εδώ και σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λαδόπουλο, καθώς και την Μπέγκη που μας προλόγησε. Να ξεκινήσω λιγάκι με κάτι διαφορετικό. Επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα για το LinkedIn, οπότε θα ξεκινήσω να σας βάλω μία πρόκληση και να σας πω κατά πόσο μπορεί το LinkedIn να σας αλλάξει ή τουλάχιστον να σας προκαλέσει. Πάμε λίγο λοιπόν να δούμε τα σημεία τα οποία είναι απαραίτητα και έρχονται και κουμπώνουν πάρα πολύ με αυτό που είπε η κυρία Σδούγκα, με το βιογραφικό σας και πώς μπορείτε αυτό να το δείτε ψηφιακά στο LinkedIn σας. Ξεκινάμε, σας έχω βγάλει σαν δείγμα το πάνω μέρος σας, το πούμε, της πλατφόρμας, φυσικά στο σημείο το οποίο είναι το προφίλ σας. Θέλω να δείτε πλέον πώς μπορεί να δείχνει το προφίλ σας ψηφιακά και να το σκεφτείτε σαν να είναι ένα ψηφιακό site. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, όπως πολύ σωστά μας είπε και η κυρία Σδούγκα, ότι είναι ένα προϊόν. Σαν προϊόν, λοιπόν, πρέπει να φροντίσετε το branding του. Και σε αυτό θα πρέπει να φροντίσετε κάθε λεπτομέρεια. Φανταστείτε ότι έχετε ένα site όπου ο καταναλωτής, ο αγοραστής, αν το θέλετε, μπορεί να σας βρει. Πάμε να δούμε το πρώτο σημείο. Καταρχάς, βάζετε μία φωτογραφία όπου θα χρειάζεται να έχετε επαγγελματική ένδυση. Να φροντίσετε αυτή η φωτογραφία να είναι όσο πιο κοντινή γίνεται. Η συγκεκριμένη, δυστυχώς, λόγω ότι είναι slide, φαίνεται πάρα πολύ σκοτεινή. Εδώ θα πω ότι μην την πάρετε σαν παράδειγμα. Σας θέλω να είναι με φωτεινό background, αν είναι εφικτό, και να φαίνεται το πρόσωπό σας. Να μπορώ, δηλαδή, όπως τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορώ κάποια άτομα να τα αναγνωρίσω, τα οποία ή με ακολουθούν στο LinkedIn ή έχει τύχει να μου μιλήσουν, να μπορώ να καταλάβω το πρόσωπάκι σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να σας αναγνωρίσω. Οπότε χαμογελάμε, βγάζουμε μία κοντινή φωτογραφία η οποία είναι από τους αγκώνες και πάνω. Μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει σημασία. Δεν έχει νόημα να σας δω ολόσωμη, αλλά να μπορώ να αναγνωρίσω πράγματα στο πρόσωπό σας. Τα μάτια σας, το χαμόγελό σας και ούτω καθεξής. Και φυσικά, αυτό που μας είπε η Ελένη πριν κλείσει, το URL σας. Για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό, το URL είναι ένα link, ας το πούμε. Είναι η επαγγελματική σας ψηφιακή ταυτότητα, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο βιογραφικό σας, μπορείτε να το βάζετε στο σημείο που είναι τα προσωπικά στοιχεία, που βάζετε και το email σας και το τηλέφωνό σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε επαγγελματικές κάρτες. Εδώ θα σταθώ για πάρα πολύ λίγο να πω στους περισσότερους που σκέφτονται ότι από πού και σπου να έχω επαγγελματική κάρτα, εγώ δεν έχω ακόμα προϋπηρεσία και ούτω καθεξής. Εδώ θα πω κάτι το οποίο λέω συνέχεια, ίσως κάποιοι που με έχουν ξανακούσει το έχουν βαρεθεί. Δεν χρειάζεστε επαγγελματική στέγη για να έχετε επαγγελματική ιδιότητα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μπορεί κάλλιστα να βάλετε την ιδιότητά σας, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ότι είσαστε marketing graduate, accounting graduate, ή να βάλετε κάτι λίγο πιο εφάνταστο, ότι είσαστε π.χ. YouTube enthusiast, social media enthusiast, και να βάλετε τον εαυτό σας, να τον σετάρετε μέσα σε μια πολύ ωραία επαγγελματική κάρτα που θα δείχνει το χαρακτήρα σας και μέσα εκεί θα έχει φυσικά και τα στοιχεία επικοινωνίας και σε αυτό μπορείτε να βάλετε το URL σας. Και το τρίτο case είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το URL σας στην ηλεκτρονική σας υπογραφή. Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε Gmail, Hotmail, μπορείτε να βάλετε μια ηλεκτρονική υπογραφή που να έχει και πάλι στοιχεία επικοινωνίας. Το τρίτο κομμάτι αφορά τον τίτλο σας. Εδώ θα ακολουθήσετε αυτό που σας είπα και με την επαγγελματική κάρτα. Μπορείτε κάλλιστα να έχετε επαγγελματική ιδιότητα. Έχετε 127 χαρακτήρες που μπορείτε να αξιοποιήσετε και μάλιστα το αμερικάνικο μοντέλο στο LinkedIn εδώ ακολουθεί, ας το πούμε, μία τάση όπου μπορείτε να γράψετε 2-3 λόγια. Δηλαδή, helping organizations find the proper social media tool. Μπορείτε να είσαστε περιγραφικοί, να γράψετε μία φράση και δίπλα την ιδιότητά σας. Πουλήστε τον εαυτό σας, με άλλα λόγια. Είπαμε, 127 χαρακτήρες έχετε στη διάθεσή σας. Πάμε στο τέταρτο κομμάτι, τα contact details σας.
Εδώ θα σας πω λίγο τον πόνο μου σαν recruiter. Νομίζω θα με καταλάβουν και οι συνάδελφοι. Υπήρχαν φορές που μπορεί να έψαχνα κάποιον υποψήφιο στο LinkedIn. Ήθελα να έχω πρόσβαση σε αυτόν. Είχε το email του, το οποίο μπορεί κάποιος να το δει μόνο όταν είναι connected μαζί του, όταν δηλαδή έχει συνδεθεί μαζί του. Οπότε χρειάζομαι, αφότου συνδεθώ μαζί σας, να μπορώ να βρω κάποιο τρόπο να έρθω σε επαφή. Το email κάποιες φορές δεν είναι τόσο άμεσο. Φανταστείτε λοιπόν να έχω 10 προφίλ, εκ των οποίων τα 3 να έχουν κινητό τηλέφωνο. Ποια θα προτιμήσω πρώτα? Θα ξεκινήσω με το κινητό τηλέφωνο και μετά θα περάσω να επικοινωνήσω ηλεκτρονικά και να στείλω email σε κάποιους υποψηφίους. Οπότε, αν τυχόν έχετε κάποιο κινητό, το οποίο μπορεί να είναι ένα καρτοκινητό, δεν χρειάζεται να έχετε μονάδες μέσα να το χρησιμοποιείτε, αλλά να το έχετε πάντα μαζί σας, να είσαστε έτοιμοι να το απαντήσετε, να το έχετε το νου σας και να μπορέσει σε αυτό να σας βρει κάποιος εργοδότης, κάποιος recruiter. Αν τώρα δεν θέλετε να βάλετε κινητό γιατί νομίζετε ότι θα σας ενοχλήσει κάποιος, εδώ μόνο θα βάλω μια μικρή σκέψη σε εσάς. Δεν είναι Facebook εδώ, είναι LinkedIn. Οπότε δεν ενοχλούμε στελέχη μεταξύ μας ο ένας τον άλλο. Το χρησιμοποιούμε μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Οπότε μην αγχώνεστε. Και πάμε και στο πέμπτο κομμάτι, το branding το οποίο μπορείτε να κάνετε. Πολλοί με ρωτούν αν αυτή την εικόνα ή ας το πούμε αυτό το πεδίο μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει όταν δεν έχει premium account, δηλαδή πληρωμένο account στο LinkedIn. Μπορείτε κάλλιστα να έχετε εικόνα. Αν ακόμα δεν σας έχει εμφανιστεί, από ό,τι μου έχουν πει, μπορείτε να αιτηθείτε στο LinkedIn και να σας εμφανιστεί από πίσω και να βάλετε κάτι που να αφορά είτε το χαρακτήρα σας, είτε το αντικείμενό σας, αλλά σίγουρα κάτι επαγγελματικό. Αν θέλετε να το κρατήσετε ουδέτερο, μπορείτε να βάλετε κάποιο τοπίο. Αλλά θα πρότεινα, εφόσον είσαστε στην αρχή του branding σας, να φροντίσετε κάτι το οποίο να είναι κοντά στο αντικείμενό σας. Και σίγουρα να φτιάξετε ένα unique brand για να πουλήσετε τον εαυτό σας. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς αυτό μπορεί να φαίνεται πιο κάτω, καθώς κάποιος προχωράει στο προφίλ και βλέπει μία εμπειρία. Προτού προχωρήσω σε αυτό, να βάλω μία μικρή παρένθεση ότι μπορείτε να φτιάξετε το summary σας, το οποίο summary, η περίληψή σας δηλαδή, θα πρέπει να είναι μία σύνοψη του τι στοχεύετε και τι μπορείτε να κάνετε. Να βρει κάποιος δηλαδή σε 4-5 σημεία μία περιγραφή του αν τυχόν σας προσλάβει, τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτόν μέσα στην εταιρεία. Αν τυχόν μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε μια marketing καμπάνια, αν μπορείτε να του φτιάξετε ένα business plan και ούτω καθεξής. Δείξτε όχι απαραίτητα τους στόχους ή τις φιλοδοξίες σας, αλλά πρακτικά αυτά τι μπορείτε να δώσετε σε αυτή την επιχείρηση. Προχωράμε λοιπόν στο experience, όπου βλέπετε καταρχάς τον τίτλο σας, τον τίτλο και την εταιρεία στην οποία εργάζεστε. Εδώ έχω πάρει ένα παράδειγμα, έχω γράψει private practice, το οποίο είναι το δικό μου, αλλά φυσικά εδώ μπορείτε να βάλετε, αν τυχόν ήδη έχετε ξεκινήσει με μια πρακτική, το όνομα της εταιρείας, με το που το τοποθετήσετε, σας βγαίνει ένα drop-down menu που μέσα σε αυτό μπορείτε να επιλέξετε ποια είναι η εταιρεία. Φυσικά, αν η εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο LinkedIn και υπάρχει company page, αντίστοιχο company page. Αν τυχόν υπάρχει, όπως βλέπετε και στην οθόνη, θα εμφανιστεί στα δεξιά το logo. Οπότε έτσι θα κουμπώσει και με το company page το αντικείμενό σας. Μετά πάμε στα νούμερα. Όπως και η κυρία Σδούκα σας έδειξε, το δεύτερο παράδειγμα της περιγραφής έλεγε π.χ. ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ένα budget 10.000 ευρώ. Έλεγε ότι μπορεί να εξυπηρετεί 50 πελάτες από τη στιγμή που θα μπουν στην εταιρεία, από τη στιγμή που θα μπουν στο κατάστημα. Τα νούμερα είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να δείξετε τις δυνατότητές σας. Είναι αυτό που κάποιος γνωστός μου λέει, πάντα συγκρίνουμε. Λέμε, είμαι πολύ ψηλή. Πολύ ψηλή σε σχέση με ποιον? Δείξτε στους άλλους ότι συγκρίνετε. Αν σηκωθεί ο κύριος Παπαναστασόπουλος, ο οποίος είναι ο ψηλός της παρέας σήμερα, θα δείτε ότι δεν είμαι καθόλου ψηλή. Δεν θα σηκωθεί, δεν θα τον σηκώσουμε. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, αν πάρουμε ένα μικρό παιδί και το βάλουμε δίπλα, σε σχέση με αυτό είμαι πάρα πολύ ψηλή. Δείξτε απτά και με νούμερα τι μπορείτε να κάνετε, τι έχετε κάνει και τι μπορείτε να καταφέρετε. Περνάμε στο τρίτο κομμάτι. Σας το είπα λίγο πιο πριν για να σας διευκολύνω. Ακριβώς εκεί φαίνεται το λόγο της εταιρείας, ώστε κάποιος, αν θέλει να μάθει και περισσότερα για την εταιρεία, γιατί μπορεί να μην την έχει ακουστά, μπορεί να πατήσει εκεί και να παραπεμφθεί στο αντίστοιχο company page. Τέταρτον, μπορείτε να προχωρήσετε και να βάλετε μέσα media, να προσθέσετε media. Τι σημαίνει media? Μπορείτε να βάλετε PDF κείμενο, μπορείτε να βάλετε PowerPoint, μπορείτε να βάλετε κάποιες φωτογραφίες. Κάποια εργασία σας, να την ανεβάσετε στο Slideshare. Το Slideshare επικοινωνεί, συνεργάζεται με το LinkedIn,
Οπότε σίγουρα μπορείτε να αξιοποιήσετε κάτι τέτοιο. Με ρωτούσαν δηλαδή π.χ. χτες αρκετοί φοιτητές ότι δεν έχω να δείξω κάτι, δεν έχω δουλέψει ακόμα. Τι θα μπορούσα να τοποθετήσω, τι media, τις εργασίες σας. Περάστε τις σε Slideshare ή ανεβάστε τις σε PDF, αλλά σε κάποιο σερβερ, ίσως ιντερνετικά, και δείξτε τις εκεί. Αναδείξτε τις ουσιαστικά. Και μην ξεχάσετε να βάλετε και μια περιγραφή κάτω-κάτω. Δηλαδή, περιγράψτε τι είναι αυτό που βλέπει ο άλλος. Προσέξτε αισθητικά κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει. Όπως βλέπετε και από το παράδειγμα το οποίο σας δείχνω, κάτω από την περιγραφή υπάρχουν και τα recommendations. Τα recommendations είναι οι συστάσεις που παίρνει κάποιος. Στις συστάσεις, το μόνο που θέλω να πω και θέλω να το θυμάστε οπωσδήποτε, γιατί μπαίνετε στην, να μου επιτραπεί η έκφραση, στη λούμπα να χρησιμοποιήσετε συστάσεις από συμφοιτητές σας. Καλό είναι κάποιος ο οποίος θα γράψει συστάσεις για σας να ξέρει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και να ξέρει και για το χαρακτήρα σας πράγματα. Αν λοιπόν έχετε κάτσει 2-3 ημέρες με κάποιους συμφοιτητές σας και έχετε κάνει μία εργασία, ναι, φυσικά μπορεί να έχει άποψη και να σας γράψει ένα recommendation. Αν όμως είναι ο ξάδελφός σας ή κάποιος συγγενής σας ή κάποιος γνωστός που απλά θέλετε να φαίνονται συστάσεις, να ξέρετε ότι αυτό θα το δουν οι εργοδότες και θα καταλάβουν αμέσως ότι δεν έχει κάποιο background, κάποιο ιστορικό από πίσω. Θα καταλάβει ότι δεν είναι αληθινά τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται. Οπότε φροντίστε οι συστάσεις σας να είναι πάρα πολύ σχετικές με το αντικείμενο στο οποίο τις κουμπώνετε, ας το πούμε, από κάτω, και σίγουρα να γράφουν 5 πράγματα για σας σχετικά με το αντικείμενο. Τι κάνατε δηλαδή την παρούσα φάση. Αυτά είναι λίγο πολύ τα πιο κύρια σημεία που θέλω να θυμάστε όσον αφορά το LinkedIn, και να σημειώσω και ένα το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Ίσως σας φαίνεται πολύ, αλλά μία ώρα την ημέρα, πώς λέμε, το γιατρό τον κάνει πέρα, θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε και να μπαίνετε μέσα, να κάνετε την έρευνά σας, να κοιτάζετε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες τις οποίες θα θέλατε εσείς να μπείτε σε αυτές, να προσληφθείτε σε αυτές, να κοιτάζετε recruiters, να μην φοβάστε να κοιτάζετε ανθρώπους. Δεν είναι κακό να τους κοιτάζετε και να σας κοιτάζουν. Ίσα-ίσα που έτσι εγείρετε το ενδιαφέρον τους. Θα γυρίσουν να σας κοιτάξουν πίσω, πολύ πιθανό να κοιτάξουν το ιστορικό σας και να προκληθεί και κάποιο ενδιαφέρον για να σας καλέσουν να σας δουν και από κοντά. Οπότε όλη αυτή την πρόκληση μην τη φοβάστε. Βγείτε προς τα έξω, εκτεθείτε, κάντε το επαγγελματικά, διαβάστε πολύ, υπάρχουν αρκετά άρθρα για το LinkedIn και μη φοβάστε να εκτεθείτε. Απλά κάντε το σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έθελ. Πρέπει να πω ότι το LinkedIn για όλους τους recruiters σε όλο τον κόσμο αποτελεί το βασικότερο, ίσως αυτή τη στιγμή, εργαλείο βάσης δεδομένων. Οπότε, για την Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι διαχειρίζονται θέσεις επιλογής στελεχών από την Αργεντινή, π.χ. Έτσι. Μέσω του LinkedIn ψάχνουν και βρίσκουν ανθρώπους. Ή εμείς τώρα ψάχνουμε developers για 2 εταιρείες. Ψάχνουμε από όλο τον κόσμο να φέρουμε developers, Έλληνες ή μη Έλληνες. Ψάχνουμε μέσω του LinkedIn, γιατί είναι και μια ειδική ειδικότητα που είναι δικτυωμένη στα social media. Οπότε, όπως είπε πολύ σωστά η Έθελ, με επαγγελματισμό και σωστά χτισμένο το προφίλ μέσα, με πολύ μεγάλη προσοχή στα recommendations, με πολύ μεγάλη προσοχή στη χρήση του και συχνή αξιοποίηση, μην μπαίνετε στο Facebook να κάνετε chatting όλη μέρα, ασχοληθείτε με το LinkedIn, έτσι, πολύ περισσότερο. Και βέβαια, όταν πάτε σπίτι σας το βράδυ, φροντίστε να συνδεθείτε μαζί μας. Π.χ. λέω. Έτσι, μπορεί να μην απαντήσουμε αμέσως, αλλά θα απαντήσουμε. Θέλω να πω, όσες επαγγελματικές γνωριμίες έρχονται μπροστά σας, προσπαθήστε με αυτούς τους ανθρώπους να συνδεθείτε. Και αυτοί με κάποιους άλλους και αντίστοιχα ο κύκλος μεγαλώνει. Νομίζω αυτά. Να έρθουμε στον Νίκο τώρα, που εφόσον τα έχουμε κάνει όλα αυτά σωστά, ο Νίκος μας προσκαλεί για συνέντευξη, έτσι. Νίκο, η σειρά σου. Καλησπέρα και από εμένα. Να σε ευχαριστήσω και εγώ που ήρθατε όλοι σήμερα εδώ. Είμαι ο Νίκος Παπαναστασόπουλος και εργάζομαι ως Recruiting Specialist. Μαζί θα δούμε την ενότητα Συμβουλές Συνέντευξης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η εμφάνιση είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια συνέντευξη, γιατί πάντα η εμφάνιση είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος. Είναι η πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε και είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Άρα, έχω βάλει εδώ και δύο παραδείγματα ανθρώπων ενός άντρας και μίας γυναίκας. Κουστούμι για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον ντύσιμο. Θα πρέπει όμως να προσέξουν είτε τα έντονα αρώματα, τα έντονα βαψίματα ή τα έντονα χρώματα. Πέρα από τη συνέντευξη, η εμφάνιση είναι σημαντική και για τις ημέρες καριέρας. Δυστυχώς, σε ημέρες καριέρας βλέπω άτομα να εμφανίζονται έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι λάθος. Παρότι πάτε σε ημέρες καριέρας για να αφήσετε ένα βιογραφικό σας, ο recruiter εκεί θα σας κάνει 2 με 3 ερωτήσεις και ταυτόχρονα θα σημειώσει αν του κάνατε καλή ή κακή εντύπωση. Αν έχετε εμφανιστεί έτσι όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, σίγουρα θα του κάνετε κακή εντύπωση και σίγουρα το βιογραφικό σας θα απορριφθεί. Άρα δεν ντυνόμαστε έτσι. Πάμε τώρα στο body language. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε διαβάσει άρθρα είτε στο ίντερνετ, μπορεί να έχετε διαβάσει και κάποια βιβλία. Έχω γραφτεί τόσα πολλά για το body language, αν θα πρέπει να σταυρώνω τα χέρια μου, αν θα πρέπει να τα βάζω πίσω από την πλάτη μου. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσε να αναφέρει κάποιος. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε 2 σημεία, τα οποία είναι τα εξής. Το ένα είναι η δυνατή χειραψία. Η δυνατή χειραψία δείχνει ότι έχουμε αυτοπεποίθηση, ένα, και δεύτερον, διώχνει και από εμάς το άγχος. Το δεύτερο είναι η φυσική και επαγγελματική ομιλία. Πάντα όταν θα πάμε σε μια συνέντευξη θα πρέπει να μιλάμε φυσιολογικά, όπως λέει θα μιλούσαμε με ένα φίλο μας, χωρίς να ξεχνάμε ότι είναι μια επαγγελματική συνομιλία. Τώρα, έχω βάλει 3 εξειδικευμένα παραδείγματα. Δεν θα πρέπει να κοιτάτε κάτω. Αν εγώ εμφανιζόμουν και έκανα όλη την παρουσίαση και κοιτούσα κάτω, θα λέγατε ότι είτε δεν ξέρω το θέμα μου, είτε δεν έχω αυτοπεποίθηση. Άρα, είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Δεν βάζουμε τα χέρια μας στο πρόσωπο, δεν πιάνουμε τα μαλλιά μας, τα αυτιά μας, δεν κάνουμε διάφορες περίεργες κινήσεις. Όταν είμαστε καθιστοί, μπορούμε να κουνάμε ελαφρώς τα χέρια μας, αλλά προσοχή να μην τα βάζουμε στο πρόσωπο. Τέλος, όταν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει eye contact, ναι, θα πρέπει να υπάρχει eye contact. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να γουρλώνουμε τα μάτια και να κοιτάμε τον άλλον επίμονα, λες και έχουμε αποδράσει από ψυχιατρική πτέρυγα. Άρα, η συγκεκριμένη εικόνα είναι κάτι που δεν θέλουμε. Κοιτάμε τον άλλον φυσικά, μπορούμε να κοιτάξουμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, αλλά όχι επίμονα. Πάμε τώρα στις 3 κατηγορίες ερωτήσεων. Θέλω να θυμάστε ότι ό,τι ερώτηση και να σας γίνει, εμπίπτει σε 3 ευρύτερες κατηγορίες ερωτήσεων. Αν μπορώ να κάνω τη δουλειά, αν θέλω να κάνω τη δουλειά και αν μπορώ να ταιριάξω με την κουλτούρα και το περιβάλλον της εταιρείας και της ομάδας. Εκεί εντάσσονται όλες οι ερωτήσεις και αυτό είναι που θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Θα συνεχίσουμε με κάποιες πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Μας βρήκατε εύκολα? Είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει όλοι όσοι είστε εδώ μέσα. Είναι μια ερώτηση που γίνεται για το σπάσιμο του πάγου, δεν έχει κάποιον άλλο ιδιαίτερο λόγο. Και πάντα απαντούμε, ναι, σας βρήκα μια χαρά. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Έκανα μια παράνομη αναστροφή, χάθηκα στο διπλανό στενό, είχε κίνηση στο δρόμο, δεν έβρισκα την είσοδο. Είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να ακούσει ο recruiter. Γιατί δεν χρειάζεται να τα ακούσει? Είναι σαν να πάτε να ρωτήσετε ένα φίλο σας, να του πείτε τι κάνεις και να σας πει ήταν η μητέρα μου στο νοσοκομείο. Ακόμα και αν δεν την ξέρετε, υποσυνείδητα σας δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Δεν θέλετε να δημιουργήσετε αρνητικά συναισθήματα σε ένα recruiter, γιατί μπορεί να έχει και άλλα άγχη, άλλα project που τρέχουν. Θα πρέπει να το απαντήσετε ναι, το βρήκα εύκολα και να συνεχίσετε παρακάτω. Μία άλλη ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει, πείτε μου λίγα πράγματα για εσάς. Όλοι θα έχετε αναρωτηθεί, OK, μου κάνει αυτή την ερώτηση, τι θέλει να ακούσει? Τι έχω σπουδάσει, τι δουλειά κάνω, τι ζώδιο είμαι, με τι θέλω να ασχοληθώ? Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη ερώτηση γίνεται για να χαλαρώσει αρχικά ο υποψήφιος και να τσεκάρουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας του. Εδώ θα πρέπει να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας πολύ γρήγορα με ένα elevator speech ή ένα elevator pitch, όπως θα δείτε στη βιβλιογραφία, και είναι το πώς θα παρουσίαζα μία ιδέα ή τον εαυτό μου από τη στιγμή που ξεκινάει ένα sunset στο ισόγειο μέχρι να φτάσει στον 50ο όροφο ενός ουρανοξύστη. Άρα, σε maximum 1 λεπτό θα πρέπει να έχουμε παρουσιάσει τον εαυτό μας. Δεν θα πρέπει να αναφέρουμε ξανά πράγματα τα οποία γράφει το βιογραφικό μας, γιατί πολλοί πέφτουν σε αυτό το λάθος και λένε πρώτο το πτυχίο αυτό, μεταπτυχιακό αυτό, εργάστηκα εκεί, μετά εργάστηκα εκεί. Okay, είναι πράγματα που τα βλέπει κάποιος και στο βιογραφικό μας. Θα πρέπει να τραβήξουμε την προσοχή κάποιου. Έχουμε καλέσει κάποιον σε συνέντευξη για θέση πωλήσεων. Σπούδασα αυτό, έχω εργαστεί εκεί. Η πωλήση είναι ένα τομέα που με ενδιαφέρει και με συναρπάζει και στην προηγούμενη εταιρεία είχα αυτά τα επιτεύγματα. Αυτά θέλω να πετύχω και εσάς. Αμέσως το έχω τραβήξει την προσοχή του. Πείτε μου κάτι που θέλετε να βελτιώσετε ή πείτε μου κάποιο αρνητικό σας στοιχείο. Συνηθίζετε οι περισσότεροι να λένε είμαι τελειομανής. Το έχω διαβάσει και εγώ σε πάρα πολλά άρθρα στο ίντερνετ. Λένε πείτε αυτό για να αποφύγετε την ερώτηση.
Όταν επανέρχομαι με διευκρινιστική ερώτηση και ρωτάω, πείτε μου ένα παράδειγμα που η τελειομανία σας έχει αρνητικό αντίκτυπο, ελάχιστοι ξέρουν να μου απαντήσουν. Αν το αναφέρετε και αν όντως ισχύει, θα πρέπει να αναφέρετε και κάποιο παράδειγμα το οποίο να το αιτιολογεί. Επίσης, πολλοί αναφέρουν τις γνώσεις μου. Okay, είναι δεδομένο ότι κανείς δεν ξέρει τα πάντα, όλοι θα πρέπει να βελτιώνουμε τις γνώσεις μας, αλλά ο εργοδότης δεν θέλει να προσλάβει κάποιον ο οποίος δεν έχει γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν αναφέρετε τη συγκεκριμένη απάντηση, θα πρέπει να πείτε ότι θέλω να βελτιώσω τις γνώσεις μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο και κάνω αυτές τις ενέργειες για να τις βελτιώσω. Να θυμάστε πάντα ότι σε αυτή την ερώτηση δεν θα πρέπει μόνο να πείτε το αρνητικό σας στοιχείο ή αυτό που θέλετε να βελτιώσετε, αλλά και τι ενέργειες κάνετε για να το βελτιώσετε, γιατί αυτό είναι που θέλει να δει ο recruiter. Γιατί να σας προσλάβουμε σε αυτή τη θέση? Πολλοί μου λένε αυτό θα το κρίνετε εσείς. Ναι, οκ, το ξέρω, εγώ θα το κρίνω. Εδώ θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα θετικά μας χαρακτηριστικά και τα θετικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη θέση. Θα πρέπει να πούμε ότι είμαι σε αυτό καλός, είμαι σε αυτό καλός, έχω επιδείξει αυτά τα επιτεύγματα. Θετικά χαρακτηριστικά. Και να δείξετε αυτοπεποίθηση. Θέλω να θυμάστε ότι είναι σημαντικό σε μια συνέντευξη να αναφέρετε τα επιτεύγματά σας. Θα προσπαθείτε να το κάνετε σε κάθε ερώτηση που σας δίνεται η ευκαιρία και η συγκεκριμένη ερώτηση σας δίνει αυτή την ευκαιρία. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι κατανοητό. Και μου λένε ότι, okay, ας ξεκινήσω κάπου και βλέπουμε. Κανένας εργοδότης δεν θέλει να προσλάβει κάποιον για να του κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό. Θέλει να προσλάβει κάποιον ο οποίος θα έχει γρήγορα αποτελέσματα. Σκεφτείτε λοιπόν που θέλετε να φτάσετε και παρουσιάστε ένα πλάνο τριετίας, πενταετίας ή ακόμα και μεγαλύτερο. Πείτε δηλαδή, θέλω να ξεκινήσω βοηθός λογιστή, να γίνω λογιστής, προϊστάμενος λογιστηρίου, οικονομικός διευθυντής ή να ανοίξω κάποιο δικό μου γραφείο, κάποιο δικό μου λογιστήριο. Δείξτε ότι έχετε στόχους, γιατί ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, αυτοί που δείχνουν ότι έχουν στόχους, ξεχωρίζουν. Τι γνωρίζετε για την εταιρεία μας? Πάντα, πριν πάτε σε μία συνέντευξη, έχετε μπει στο site της εταιρείας. Έχετε ψάξει πράγματα και για τη θέση μέσα στην εταιρεία, αλλά και πληροφορίες σχετικές με τη θέση, πιθανόν από άλλες εταιρείες. Πάτε για θέση λογιστηρίου, κοιτάτε τον ισολογισμό. Πάτε για θέση marketing, κοιτάτε τι ενέργειες marketing και τι προωθητικές ενέργειες κάνει η εταιρεία. Και επίσης, στο χώρο υποδοχής υπάρχουν εταιρικά έντυπα. Τα διαβάζετε, μπορείτε να λάβετε χρήσιμη πληροφόρηση την οποία θα χρησιμοποιήσετε άμεσα σε μια συνέντευξη. Και δείχνετε και ότι ενδιαφέρεστε για την εταιρεία. Συμμετείχατε ποτέ σε ομάδα? Πώς ήταν η εμπειρία σας εκεί? Είμαι σίγουρος ότι το 99% των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, για να μην πω το 100%, τους αρέσει ομαδική εργασία και θέλουν να εργάζονται σε ομάδες. Δείξτε το αυτό στις συνεντεύξεις. Πείτε ότι σας αρέσουν οι ομαδικές εργασίες. Πείτε ότι σας αρέσει να δουλεύετε σε ομάδα. Ακόμα και για προγραμματιστής να έχετε στείλει το βιογραφικό σας και να σας καλέσω σε μια συνέντευξη, πριν αρχίσετε να γράφετε κώδικα, θα πρέπει να έχετε μιλήσει με κάποιο άλλο άτομο το οποίο συνεργάζεται για να σας πει τι θα προγραμματίσετε. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης ομαδικής εργασίας. Με πόσα χρήματα θα ήσασταν ευχαριστημένος? Έρχονται πολλοί νέοι, το βασικό μισθό, 520 ευρώ, δώσε μου όσα θες, έχω ανάγκη τη δουλειά, δεν με πειράζει, ας ξεκινήσω. Δείξτε ότι αξίζετε και αξιολογήστε τον εαυτό σας. Κάντε μία έρευνα στον κλάδο να δείτε, δίνουν 600 ευρώ, 800, 1500, 3000 ευρώ. Κάθε κλάδος λειτουργεί διαφορετικά. Και στη συνέχεια, πείτε το στο recruiter ή στον υποψήφιο εργοδότη. Η μαγική φράση που μπορείτε να πείτε, αν φοβάστε ότι θα σας απορρίψει λόγω του ότι θα πείτε ένα μεγάλο ποσό, είναι το είμαι ανοιχτό σε αυτό. Δηλαδή, λέτε στον εργοδότη, κοίτα κάτι, εγώ ξέρω ότι αξίζω τόσο, κοστολογώ τον εαυτό μου τόσο, αλλά είμαι ανοιχτό να ακούσω και τη δική σου πρόταση. Έχετε να με ρωτήσετε κάτι εσείς? Ιδιαίτερα στην πρώτη ή ακόμα και τη δεύτερη συνέντευξη, αν έχει μεγάλη διαδικασία επιλογή η εταιρεία, δεν κάνετε ερωτήσεις όπως τι μισθό θα παίρνω ή πόσες ώρες θα δουλεύω. Ιδιαίτερα για το μισθό, δεν πρέπει να το αναφέρετε. Σίγουρα είναι κάτι που όλους μας ενδιαφέρει. Να είστε σίγουροι ότι θα σας ανακοινωθεί ο μισθός πριν ξεκινήσετε σε μια εργασία. Αν δεν σας ανακοινωθεί, κάτι ύποπτο συμβαίνει. Αλλά να θυμάστε ότι για τον μισθό δεν ρωτάμε ιδιαίτερα στην πρώτη συνέντευξη. Δεν έχετε επιλεγή από τον εργοδότη για να ρωτήσετε για το μισθό. Πάτε σε μια συνέντευξη για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας και ότι μπορείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη εργασία. Δεν σας έχει επιλέξει ο εργοδότης για να ρωτήσετε μισθό. Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση είναι πότε περίπου να περιμένω μια απάντηση. Επειδή είναι λάθος και να μην ρωτήσετε τίποτα, καλό είναι να κάνετε αυτή την ερώτηση για να ξέρετε. Θα περιμένετε μια εβδομάδα ή θα περιμένετε ένα μήνα? Λοιπόν, πολλοί μου λένε με βάση αυτά που μας είπες, θα πρέπει να πάω σε μια συνέντευξη και να πω ψέματα. Το έχω βάλει έτσι και να μεγαλώνει για όσους δεν βλέπουν ή όσους κάθονται ψηλά.
Η απάντηση είναι όχι. Είναι πολύ εύκολο να πεις ψέματα σε μία συνέντευξη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μία δουλειά η οποία δεν σου αρέσει και δεν σε γεμίζει. Και ακόμα και αν την κάνεις, θα βαλτώσεις σε αυτή. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και που μας βγάζει από αυτό το δίλημα έρχεται στην επόμενη διαφάνεια και είναι η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το πετύχει κάποιος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου, έλεγε ο Θαλής. Αλλά αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς, έλεγε ένα αδελφικό ρητό. Που σημαίνει ότι η αυτογνωσία ήταν σημαντική και κάποιες χιλιάδες χρόνια πριν. Άρα, ανακαλύψτε τι σας αρέσει να κάνετε και το κυριότερο, γιατί θέλετε να το κάνετε. Σκεφτείτε ποια είναι τα θετικά σας χαρακτηριστικά για να κάνετε αυτό που έχετε σκεφτεί, ποια είναι τα μειονεκτήματά σας και πώς μπορείτε να τα βελτιώσετε. Και τέλος, σκεφτείτε τι εξέλιξη μπορείτε να έχετε μέσα από ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Έκανα συνέντευξη για γραμματείς, μου έλεγαν ότι με ενδιαφέρει συγκεκριμένη θέση γιατί έχει εξέλιξη. Όταν ρωτούσα τι εξέλιξη μπορεί να έχει συγκεκριμένη θέση, ελάχιστες ήξεραν να μου απαντήσουν. Όπως αναφέρθηκε και πριν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος θυμάται την αρχή και το τέλος μιας παρουσίασης. Και για το τέλος θέλω να κλείσω με αυτό. Είναι ένα ρητό του Γκάντι. Ο Γκάντι λέει ότι ένας άνθρωπος είναι προϊόν των σκέψεών του. Αυτό που σκέφτεται, αυτό γίνεται. Σκεφτείτε λοιπόν τι θέλετε να κάνετε και γιατί, ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα έχετε, πού θέλετε να φτάσετε και φανταστείτε τον εαυτό σας αρκετά χρόνια μετά. Και για να κλείσω τη σημερινή μου παρουσίαση, θα ήθελα να τελειώσω με αυτό. Βάλτε στόχους και προσπαθήστε να τους πετύχετε. Όλα αυτά που ακούσατε σήμερα, συμβουλές για συνέντευξη, για βιογραφικό, για το LinkedIn, είναι τα εργαλεία για να πετύχετε τους στόχους σας. Αν δεν έχετε στόχους, όλα αυτά τα εργαλεία δεν θα μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε και να τα αξιοποιήσετε. Σκεφτείτε λοιπόν πού θέλετε να φτάσετε και προσπαθήστε να ξεφύγετε από τη μετριότητα. Για να είστε εδώ σήμερα, ξέρω ότι θέλετε να γίνετε κάτι καλύτερο από αυτό που είστε τώρα. Έχετε όνειρα, έχετε φιλοδοξίες και θέλετε να πετύχετε πολλά πράγματα. Μην αφήνετε τα εμπόδια που εμφανίζονται στη ζωή σας να σας απομακρύνουν από τους στόχους. Στοχεύστε στην επιτυχία και κάντε το. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος, όπως είπαμε, επιλέγει ανθρώπους για την εταιρεία του, οπότε όλα αυτά που μας είπε σήμερα τα βλέπει στην καθημερινότητά του. Να πιάσω λοιπόν τα λόγια του και να πω δύο πράγματα τα οποία είναι σως και θα συμφωνήσω. Το ένα είναι... Τρία πράγματα μάλλον. Το ένα είναι να ξέρετε πως ο άνθρωπος στον οποίο δίνετε τη συνέντευξη γνωρίζει πως έχετε άγχος. Γνωρίζει πως πάτε να διεκδικήσετε κάτι. Οπότε, χαλαρώστε σωστά και επαγγελματικά, να μπορέσετε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας και όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε για την εταιρεία για την οποία θα πάτε να δώσετε συνέντευξη. Το δεύτερο είναι να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το βιογραφικό σας. Γιατί αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δυστυχώς, ανακαλύπτουμε όλοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά ότι δεν το ξέρουμε καλά. Δεν ξέρουμε καλά ημερομηνίες, δεν ξέρουμε καλά τι έχουμε πετύχει, δεν θυμόμαστε βαθμούς πτυχίων. Τέτοια πράγματα. Οπότε να ξέρετε πολύ καλά το βιογραφικό σας. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Νίκος, να ξέρετε πολύ καλά την εταιρεία στην οποία πηγαίνετε να δώσετε συνέντευξη. Να έχετε μπει στο Google, να την έχετε ψάξει, να έχετε διαβάσει συλλογισμούς, να έχετε ρωτήσει ανθρώπους οποίους ξέρετε και δουλεύουν εκεί. Αυτά είναι σως και είναι σημαντικά. Δείτε το διπλανό σας λίγο, γιατί είναι αυτός που μπορεί να πάρει τη θέση στην οποία έχετε κάνει χθες application. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει... Ξέρετε, δεν ζηλεύουμε τον διπλανό που την πήρε τη θέση. Εμείς πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα για να γίνουμε πιο καλοί, πιο ανταγωνιστικοί. Και επειδή πάρα πολλές αρνήσεις θα πάρουμε, θα πάμε σε πολλές συνεντεύξεις και δεν θα προχωρήσουμε, θα πρέπει να βρούμε το γιατί. Θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, θα πρέπει να ανοίξουμε το χάρτη των ταλέντων μας και να ανοίξουμε και το γεωγραφικό χάρτη. Έτσι. Θέλω να δούμε ένα βίντεο και μετά από αυτό να σας ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στον δάσκαλό μας, τον κύριο Λαδόπουλο. After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television.
get from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound, they have no future in show business." If you've never failed, you've never tried anything new. Εύχομαι να γίνετε εξαιρετικοί σε ό,τι αποφασίσετε. Να είστε καλά. Ερωτήσεις. Να πάρουμε ερωτήσεις μόνο αν θέλετε. Μπορεί να... Α, ωραία. Που γίνεται... Τι να έχει. Μάλιστα. Να απαντήσει, θα ήθελα την πρώτη ερώτηση, ο Νίκος. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα 10 χρόνια, Νίκο. Αν είναι σωστή ή όχι ερώτηση, ε. Λοιπόν, ακούγομαι. Ωραία. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι μια ερώτηση που γίνεται αρκετά χρόνια στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η αλήθεια είναι ότι το 10 χρόνια πλέον είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακρινό. Ακούγομαι καλά. Ναι, οκ, okay, ωραία. Πλέον αυτή η ερώτηση θεωρώ ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί. Οκ, okay, ωραία. Ακούγομαι τώρα, ωραία. Θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση θα πρέπει να προσαρμοστεί και να γίνει, πώς βλέπετε τον εαυτό σας, σε 3-5 χρόνια, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε νέους ανθρώπους. Και είναι μια ερώτηση που γίνεται για να δείξουμε στο recruiter ή στον δυνητικό εργοδότη ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι θέλουμε να πετύχουμε. Κανένας εργοδότης δεν θέλει να προσλάβει άτομα στην εταιρεία του τα οποία δεν έχουν προσωπικούς στόχους και φιλοδοξίες. Αυτό. Νίκο, ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι σε αυτό? Ελένη, θες να πάμε στην επόμενη? Βλέπω με δυσκολία, βέβαια, γιατί είμαι και λίγο τυφλή. Λοιπόν, θα απαντήσω λοιπόν τι θα με εντυπωσίαζε. Θα γυρίσω την ερώτηση. Όταν εγώ θα έφτιαχνα το βιογραφικό μου, τι θα με εντυπωσίαζε σε αυτό που θα έβλεπα στην αρχή και τι στο τέλος? Αν λοιπόν μιλούσα για το δικό μου βιογραφικό, θα έλεγα ότι θα ξεκινούσα με την εμπειρία μου και θα τελείωνα ενδεχομένως με το γεγονός ότι ασχολούμαι με την αναρρίχηση. Για οποιοδήποτε άλλο θα το κρίνει ο ίδιος. Ευχαριστούμε. Κάτι άλλο? Νίκο, θες κάτι να προσθέσεις? Εντάξει. Ωραία. Όσον αφορά τώρα τα σεμινάρια, τα online σεμινάρια ή οτιδήποτε επιπλέον έχετε παρακολουθήσει, αυτά με φιδό πιστεύω. Δηλαδή, θεωρώ τα πιο σημαντικά, τα μεγαλύτερης περίοδου, θα το κρίνετε εσείς. Στην αρχή, βέβαια, της καριέρας μας, επειδή θέλουμε στο βιογραφικό μας να βάλουμε πράγματα τα οποία έχουμε κάνει και βεβαίως δεν έχουμε πολύ μεγάλη επαγγελματική εμπειρία αναμενόμενο, εννοείται. Βάζουμε περισσότερα σεμινάρια, περισσότερες εθελοντικές εργασίες, οτιδήποτε από αυτά έχουμε κάνει, καλοκαιρινές εργασίες κτλ. Άρα τα βάζουμε. Όσο περνάει ο καιρός και προσθέτουμε άλλου είδους πράγματα, το μεταπτυχιακό μας ή ένα δεύτερο μεταπτυχιακό ή μία εργασιακή εμπειρία, αρχίζουμε και μειώνουμε τα σεμινάρια. Άρα θα έλεγα αυτά με φιδό. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να προσθέσει σε αυτό. Να πει πρώτα η Έθελ. Και έστρα... Να προσθέσω λιγάκι εδώ ότι έχετε τη δυνατότητα στο LinkedIn, συμπληρωματικά του προφίλ σας, να προσθέσετε κάποια μαθήματα τα οποία κάνετε όπως Coursera, όπως λέει και η ερώτηση, δεδομένου ότι και το Coursera έχει μια συνεργασία με το LinkedIn. Και εδώ να συμπληρώσω, μάλλον να επιβεβαιώσω αυτό που είπε και η κυρία Βελιώτου, ότι δεν επιλέγουμε να αναφέρουμε μια τεράστια γκάμα,
βρείτε ποια είναι τα πιο στρατηγικά όπου έχετε πάρει ένα certification ή έχετε κάνει completion course. Γιατί κάποιοι με ρώτησαν ότι δεν είναι απαραίτητο από το Coursera ότι παίρνεις και certification. Ωραία. Αν έχετε κάνει complete ένα course, έχετε ολοκληρώσει ένα course, μπορείτε να γράψετε course completion και να το τοποθετήσετε. Το Coursera έχει και απευθεία σύνδεση όπου μπορεί να σας παραπέμψει στο LinkedIn για να τοποθετηθεί αυτόματα. Αλλά και πάλι 2-3 τα οποία είναι τα πιο στρατηγικά, τα οποία επιλέξατε εσείς για την επιμόρφωσή σας προκειμένου να έχετε μια συγκεκριμένη εξέλιξη που στοχεύετε στο προφίλ σας. Αυτό. Νίκο, θες κάτι? Εγώ αυτό που θέλω να πω για τα σεμινάρια είναι ότι θα πρέπει να βάζετε σεμινάρια τα οποία σχετίζονται με τη θέση εργασίας για την οποία έχετε στείλει το βιογραφικό σας. Μου έχει τύχει να δω σε βιογραφικό 3 σελίδες σεμινάρια, τα οποία ήταν και σχετικά και άσχετα με τη θέση. Όπως επίσης έχω δει σε βιογραφικό να έχει παρακολουθήσει υποψήφια σεμινάριο για μητρικό θυλασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς και δεν με ενδιαφέρει να το μάθω. Οπότε τα σεμινάρια θα πρέπει να είναι λίγα και να σχετίζονται με τη θέση εργασίας. Ευχαριστώ. Ελένη, ρωτάμε αν θέλουμε ελληνικά ή αγγλικά το βιογραφικό. Έχουμε κάποια άποψη? Μάλλον δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσω, γιατί δουλεύω σε αμερικάνικη εταιρεία και μιλάμε μόνο αγγλικά. Σίγουρα όμως, αν υπάρχει αυτό το ερώτημα στο μυαλό σας, όταν στέλνετε ένα βιογραφικό, καλό είναι να τα στέλνετε και στα δύο. Και αν έπρεπε να στείλετε ένα από τα δύο, ίσως το αγγλικό είναι προτιμητέο. Έθελ. Και πάλι μια μικρή συμπλήρωση εδώ, γιατί ρωτήθηκα και χτες, οπότε μια που είναι μεγαλύτερο το κοινό σήμερα να το μάθει, με ρώτησαν πολύ αν στο LinkedIn μπορούν να γράφουν το προφίλ τους στα ελληνικά. Το LinkedIn ακόμα δεν υποστηρίζει αυτή τη γλώσσα, υποστηρίζει μόνο 26 γλώσσες, η ελληνική δεν είναι μία από αυτές. Δεν είναι καλό να είναι το βιογραφικό σας στα ελληνικά ενσωματωμένο σε αυτή, μόνο και μόνο γιατί σας περιορίζει για το ποιοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Εφόσον η αγγλική είναι μία γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν όλοι προκειμένου να καταλάβουν τι κάνετε, καλό είναι να στοχεύσετε εκεί. Και δεν έχει σημασία αν τυχόν δεν θέλετε να έχετε ενδιαφέρον, να το πούμε, να προσελκύσετε ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Δεν ξέρετε ποτέ οι πολλαπλασιαστές σας πού είναι. Μπορεί να είναι στο εξωτερικό, αλλά να αφορούν για θέσεις της Ελλάδος. Οπότε και στο LinkedIn τουλάχιστον κρατήστε το οπωσδήποτε στα αγγλικά. Απαντάς και το άλλο που έχουμε εδώ. Μία απάντηση που σε εντυπωσίασε, αν θυμάσαι. Ωραία. Λοιπόν, για το αγγλικά ή ελληνικά, εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω ένα απλό κανόνα, δεν ισχύει πάντα βέβαια, αλλά θέλω να το έχετε στο μυαλό σας. Όταν η αγγελία στην οποία απαντάτε είναι στα αγγλικά, το στέλνετε στα αγγλικά. Όταν είναι στα ελληνικά, το στέλνετε στα ελληνικά. Τώρα, όσο για την ερώτηση που βλέπω εδώ, πείτε μου μια απάντηση κάποιου υποψηφίου που μου έκανε εντύπωση. Θα αναφέρω από την εμπειρία μου στον τομέα των πωλήσεων, όπου έκανα μια συνέντευξη για θέση πωλήσεων. Ρώτησα έναν υποψήφιο πώς διαχειρίζεται την απόρριψη και μου λέει ότι δεν υπάρχει απόρριψη, υπάρχει αναβολή. Πράγμα που μου έδειξε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, αν υπάρχει περιθώριο χαλαρότητας χιούμορ σε μια συνέντευξη. Και ναι και όχι. Παρόλο που δεν είμαι δικηγόρος, έτσι θα απαντήσω. Κοιτάξτε, αυτό είναι λιγάκι επικίνδυνο και θέλει προσοχή λίγο να μην προσομοιάζουμε με το στυλ απαραίτητα αυτού που παίρνει τη συνέντευξη. Μπορεί αυτός παίρνει τη συνέντευξη, είναι στο χώρο του, είναι στη δουλειά του, έχει αυτή τη στιγμή που κάνουμε τη συνέντευξη στο πάνω χέρι, μπορεί να έχει λιγάκι ό,τι στυλ έχει και να είναι και αρκετά άνετος. Προφανώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε με κάποιο τρόπο πάντα επαγγελματικό και στο χιούμορ. Άρα ναι, μπορούμε να κάνουμε χιούμορ πάρα πολύ υπολογισμένο και προσεκτικά. Και σε καμία περίπτωση ίσως στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει ο απέναντί μας, ο οποίος είναι εργαζόμενος στην εταιρεία ήδη. Έτσι. Και πολλές φορές μας συμπαρασύρει λίγο αυτό. Αυτό θέλει προσοχή. Μπορεί να είναι λιγάκι τρίκ για μας. Ναι. Εδώ να σας πάω λίγο διαφορετικά, να σας πάω στις πωλήσεις. Συνήθως λέμε ότι όταν κάποιος θέλει να πουλήσει κάτι και πηγαίνει στον πελάτη του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να χρησιμοποιεί μία από τις, σαν κύριο εργαλείο του, μία από τις 5 αισθήσεις. Και αυτό είναι η ακοή. Στις πωλήσεις, λοιπόν, όταν χρειάζεται να είσαι ένας πολύ καλός πολιτής, θα πρέπει πρώτα να ακούς τον πελάτη σου, να καταλαβαίνεις τι ανάγκες έχει, τι θέλει, πόσο σύντομα το θέλει και να προσαρμόζεις το προϊόν σου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σου.
Αν λοιπόν εσείς σας βοηθάει λοιπόν για να σπάσετε τον πάγο να χρησιμοποιήσετε το χιούμορ, αυτό που θα έλεγα είναι πρώτα να δείτε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο έχετε μόλις μπει, στην εταιρεία που έχετε μπει. Άλλο ένα startup, άλλο μια εταιρεία η οποία μπορεί να έχει ένα λίγο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον, συγχωρήστε με την έκφραση. Να δείτε λιγάκι ο συνομιλητής σας πώς συμπεριφέρεται, ποιο είναι το δικό του στυλ, ποια είναι η αύρα, η κουλτούρα της εταιρείας αλλά και η κουλτούρα του ίδιου του ανθρώπου. Και αν τυχόν ο ίδιος σας δώσει τα πλαίσια όπου μπορεί να μιλήσετε λίγο πιο λίγο ελεύθερα, ας το πούμε, να το ακολουθήσετε κι εσείς. Αλλά και πάλι με φιδό, θα έλεγα. Δεν ξέρω, Πέγγε, να συμφωνείς. Βεβαίως. Τι είναι αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε για να περάσει κάποιος επόμενη συνέντευξη? Ελένη, θέλεις να το απαντήσεις? Τι θα θέλαμε να ακούσουμε? Βασικά, αυτό που θέλουμε... Κάτι γράψανε, έτσι, και δεν είπα κάτι. Από πού βγαίνει το όνομά σου? Να πω ότι όταν πρωτοκαθίσαμε, μου εξήγησε και ποιο είναι το όνομά της. Λοιπόν, εκείνο που θέλεις να ακούσεις στην πρώτη συνέντευξη για να περάσεις τη δεύτερη, είναι σίγουρα αυτό που σου βγάζει ο υποψήφιος όσον αφορά τη θέση την οποία κατέχεις. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, όταν φωνάζει έναν υποψήφιο στο γραφείο σου, εκείνο που προσπαθείς να αντιληφθείς είναι πόσο αυτός ο άνθρωπος ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας. Και πόσο, γιατί δεν είναι μόνο εμείς, παιδιά, που σας επιλέγουμε, και εσείς επιλέγετε την εταιρεία. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να αισθανθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί και θα θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Δεν ξέρω αν κάλυψα το κοινό. Λοιπόν, αυτός που ρώτησε για το όνομα της Έθελ και που ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα περάσει σε δεύτερη συνέντευξη. Αστείευομαι. Λοιπόν, το κουστούμι σε 20άριδες. Μόνο εμένα μου φαίνεται αστείο. Τι να πω τώρα. Έχουμε βγάλει γραβάτες, έχουμε βγάλει κουστούμια, τα έχουμε βγάλει όλα. Δεν είναι κατάλληλη περίοδος. Και δεν είναι κατάλληλη περίοδος να συζητάμε για αυτά. Όμως θα πω, ναι, Νίκο, θα αμέσως. Θα πω το εξής. Αν πας να κάνεις λίγο να προσαρμόσουμε το στυλ μας, αν πας να κάνεις συνέντευξη στην Google, μπορεί να μην έχει και πολύ μεγάλη σημασία να φορέσεις κουστούμι. Αν όμως πας να κάνεις συνέντευξη στην KPMG, στη City, στη MetLife, στην IBM, που αλλού να πω, θα πρέπει να φορέσεις κουστούμι. Τελεία. Εντάξει. Να αναφέρω ένα προσωπικό μου. Και να είμαστε μου... και ξυρισμένοι. Να αναφέρω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Όχι, όχι, με μουσι ναι, ενώ περιποιημένη. Να αναφέρω ένα προσωπικό μου παράδειγμα και μου συνέβη στην Αγγλία. Όταν λοιπόν μία από τις πρώτες μου συνεντεύξεις, φόρεσα πάντα, ακολούθησα αυτόν τον χρυσό κανόνα του κουστούμιου και φτάνω στην εταιρεία, με προϋπαντεί ένας τύπος που φοράει ένα shorts λίγο λουλουδάτο, φοράει σανδαλάκια. Λοιπόν, γιατί απλούστατα τότε στην Αγγλία και συμβαίνει ακόμη, υπήρχε αυτό το casual Friday που το τηρούσανε μέχρι του ότι μπορώ να φορέσω ό,τι θέλω. Παρόλο που αισθάνθηκα άσχημα εκείνη τη στιγμή, ωστόσο αισθάνθηκα πολύ καλύτερα από το να πάω κι εγώ ντυμένη με σανδαλάκια. Γιατί αυτή απλούστατα ήταν υπάλληλη της εταιρείας. Εγώ θα ήθελα να ήμουν υπάλληλος αυτής της εταιρείας. Άρα, go with the safe mode. Άρα λίγο υπομονή να μπούμε. Και άμα μπούμε, θα δούμε τι θα φοράμε. Νίκο, κάτι θέλεις να πεις? Και με το σχόλιο του Νίκου σταματάμε και πάμε στην αίθουσα MC33, που μπορούμε να συζητήσουμε τις επόμενες ερωτήσεις και ό,τι άλλο έχετε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το κουστούμι είναι η στολή των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε μία εταιρεία. Άρα θα πρέπει να τηρήσουμε αυτόν τον κανόνα. Τώρα, αν κάποιος είναι 20 χρονών και δεν θέλει να φορέσει κουστούμι, μπορεί να περιμένει μέχρι τα 30 για να ξεκινήσει να βρει εργασία και να φορέσει κουστούμι. Ευχαριστούμε. MC33.